Τα υπερχητικά βομβαρδιστικά TU-160, γνωστά ως Λευκή Κύκνη, προσγειώθηκαν στο Καράκας μετά από πτήση άνω των 10.000 χιλιομέτρων. Είχαν αναφέρουν μικρής εμβέλειας πυράβλους με πυρηνικές κεφαλές. Τα αεροπλάνα αυτά μπορούν να πετάξουν μέχρι 12.000 χιλιόμετρα χωρίς ανεφοδιασμό. Πραγματοποίησαν χθες βράδυ κοινές ασκήσεις με την πολεμική αεροπορία της Βενεζουέλας, συνολικής διάρκειας 10 ώρων, δίνονται στη δημοσιότητα. Σε οργισμένο tweet, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο ανέφερε ότι δύο διεφθαρμένες κυβερνήσεις παταλούν δημόσιο χρήμα και καταπνίγουν την ελευθερία ενώ οι λαοί τους υποφέρουν. Το Κρεμλίνο απέρριψε τις αποδοκιμασίες του Πομπέο λέγοντας πως ήταν μη διπλωματικές και όλα αυτά ενώ ο Μαδούρο της Βενεζουέλας έχει επανειλημμένα αναφερθεί σε πιθανή αμερικανική εισβολή στη χώρα του. Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδόνται γενικότερα όμως τον τελευταίο καιρό σε ψυχροπολεμική προπαγάνδα. Η ρωσική αεροπορία δημοσίευσε βίντεο που δείχνουν το νέο ρωσικό μαχητικό MiG-35 εν δράση. Στο βίντεο απεικονίζεται το αεροσκάφος να απογειώνεται από μικρό διάδρομο και να υψώνεται σχεδόν κάθετα στον αέρα. Επίσης, από εικόνες που λήφθηκαν από πεταγωγικό αεροσκάφος, δύο MiG-35 φαίνονται να εκτελούν εντυπωσιακούς ελιγμούς, ενώ το ένα κουβαλά βόμβες 500 κιλών και το άλλο φέρει 6 πυράβλους. Λίγες ώρες μετά απάντησε το αμερικανικό ναυτικό. Έδωσε βίντεο από το παρθενικό ταξίδι του τρίτου αντιτορπιλικού της κλάσης Zumwalt. Περιλαμβάνει προηγμένο σύστημα ηλεκτρικής προώθησης, επαναστατικό σχεδιασμό κήτους, stealth χαρακτηριστικά και εν γέννη προηγμένη τεχνολογία και όπλα. Κάθε σκάφος της κλάσης διαθέτει δύο προηγμένους εκτοξευτήρες, ικανούς για βολές βλημάτων μακράς εμβέλειας σε απόσταση 63 ναυτικών μιλίων.